Άριστο τρίτη. Θα μιλήσουμε για ζόμπι. Έλα. 28 δεν είναι. 28 είναι. 28 Νευρίου 2023. Λοιπόν, α, τον όρο ζόμπινγκ είμαι σίγουρη ότι σας τον έχει εξηγήσει η αγαπητή συνάδελφος, η οποία δεν έχει αφήσει όρο για όρο... Γερούνδιο για γερούνδιο. Για να μην σας το πει. Αλλά, επειδή εγώ εχθές τον ανακάλυψα... <laughs> Ανακάλυψε την τα Ναι. Καθώ διάβαζα ένα επιστημονικό άρθρο που έλεγε για τον όρο που προτεφανίστηκε το 2016, τον όρο zombing, ε, είπα δεν το λέω και στα παιδιά τώρα που θα πάω. Να το πει. Να το πω. Λοιπόν, το zombing είναι ένα όρο, ο οποίο επί τη ουσία σημαίνει ότι έναν άτομο που έχει εξαφανιστεί από τη ζωή σας δεν έχει αφήσει, δεν έχει, έτσι έχει κάνει γκόστινγκ ας το πουμε mm -hmm. δεν, έχει, δεν σας έχει πει ότι θα φύγω, δεν έχει κάνει κλείσιμο στη σχέση, απλά εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει σημάδια, ξαφνικά, χωρίς να, 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 στείλει ένα μήνυμα, να πει κάτι, οτιδήποτε. Εμφανίζεται μετά από καιρό στη ζωή σα και πάλι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην τίποτα. Γεια σου, αγάπη μου. Λοιπόν, στέλνει αυτό ο άνθρωπο ένα μήνυμα. Ε, και επί τη ουσίας τι κάνει. Έχει την ανάγκη ε, να, να σας κάνει και πάλι να το ποθήσετε αυτό το άτομο, να θρέψει το εγώ του, να, έτσι, να ενισχύσει την αυταρέσκειά του. Ε, και ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επί της ε, έχουν μια η, η, η εκπληκτική ικανότητα να επιστρέφουν ακριβώς στη ζωή σας την ώρα που εσείς έχετε κάνει ψυχοθεραπεία και το έχετε ξεπεράσει που σας έκανε γκόστινγκ. Για Σαν να δουλεύω. το μυρίζουν, ρε παιδί. Για μα δουλεύουν, για να έχουμε δουλειά οι ψυχολόγοι. Μάλλον, δεν ξέρω. Η κυριακή είπε κάτι πολύ ωραίο προχθέ. Λέει, Ε, και αν πάσχω από ψυχοπαθολογική έλξη, ε, να έχω δουλειά και οι ψυχολόγοι, λέει. <laughs> Θα σα αφήσουμε χωρί δουλειά. Λέμε ότι είναι λογική, θα λέμε λέω με την ίδια εγκλημα... λογική. Θα εγκληματούν και οι για να... για να έχετε ζήσει πυρικολόγη δουλειά. Ε, ε, ναι, κοίταξε να δεις, Να μην ανησυχού για του ψυχολόγου, γιατί εμεί μπορούμε να έχουμε δουλειά και με καλοπροαίρετον τρόπο. Ε, ναι. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε δουλειά με ανθρώπου που απλά έχουν άλλα θέματα. Ε, ναι. Αν το κάνουν για μα, δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν δεχόμαστε. Λοιπόν, α το κάνουν για τον εαυτό του. Σε εξηγούσα τι σημαίνει ψυχοπαθολογία και μου λέει πρέπει να την έχω. Τη λέω πώ και δεν την έχει. Από πού να, να. και να μην την έχει. Και μου λέει για εσά δουλεύουμε εμεί όμω. Αμάστε. Οκ. <laughs> okay. λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο έτσι εμφάνταστο τίτλο. Το Orbiting. Αχά, αχά οι δορυφόροι, αυτή. οι δορυφόροι που γυρίζουν γύρω σου σαν το δορυφόρο στα κοινωνικά σου δίχτυα. Αυτοί διακόπτουν τη σχέση, ναι, αλλά συνεχίζουν. Mm. Να αλληλεπιδρούν μαζί σου μέσα στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Mm -hmm. Στέλνουν κάτι μηνύματα δικά του. Έχουν έναν άλλο κώδικο επικοινωνία. Κοιτάνε το story σου. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έχει κόσμο ο οποίο είναι γονατισμένο πάνω στο Instagram να δει ποιο έχει δει το story του. Σωρα. Ε Ναι, γιατί άμα δει ο γκόμενο σου πρώην ναι. το story σου ή η γκόμενα η πρώην, σημαίνει ενδιαφέρεται. Έτσι σημαίνει. Ναι. Α, ναι, okay. και είναι γονατισμένοι. Βάζουν το story και λένε Είδε το story μου, είδεν το, είδεν το. Ε, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Όχι, μάνα μου. Εγώ πάντω πολλέ φορέ τυχαία βλέπω κάποια story. Άσεσαι είσαι σε είσαι, είσαι <laughs> αθόμπλασμα. Υπάρχει ολόκληρη παραφιλολογία γύρω από το Instagram και τα stories. Γι' αυτό δεν τα stories τόσο δημοφιλή. Α, μάλιστα. Γιατί βάζει story και βλέπει ποιο το είδε και αν κάνει και reaction στο story. Oh δηλαδή, άμα κάνει ριάξο, σημαίνει ότι σε ποθεί τρελά. Ναι. έτσι, το, έτσι ερμηνεύει ο καθένα με το Λίμεραντ. Γιατί είναι και η άλλη πλευρά του ζόμπινγκ και του όρπιντινγκ είναι αυτή η Λίμεραντ. Ναι, αυτοί που έχουν Λίμεραντ σε ερωτικό μυρικασμό και Φτιάχνουν σχέσεις στο μυαλό του. Μάλιστα. Φτιάχνουμε σχέσεις στο μυαλό μα. Δεν έχουμε περάσει τη τώρα η, η νέα εποχή που είναι γεμάτη τέτοιου τίτλου και γεμάτη τέτοια πράγματα. Mm. Που λόγω των μέσων κοινωνική δικτύωση πρέπει να ξανακάνουν, να, να, μπει καινούριο μάθημα στο πανεπιστήμιο. Για αυτού του όρου. Ε, γιατί ναι. αυτά δεν τα διδάσκεται κανένα. Ε, ναι. Έτσι τα ζει μονάχα πρώτα ναι. και μετά τα ψάχνει. Μην τα ζήσει. Μόνο τα διδαχτεί. Εγώ τα ζω μέσα από του άλλου για την ώρα. Για πάντα. Μην είναι εκεί που είσαι. Μην είναι εκεί που είσαι σε μια χαρά. Είναι δύσκολη ζωή και έξω. Είναι δύσκολη καιρή. Θα μου πει εμένα ότι είναι δύσκολη ζωή και έξω. Δε φίλε, φίλε να δα. Ενώ και για... Ενώ πέραν από, τη, από, το επίπεδο δυσκολιών που αντιμετωπίζεις εσύ ως μία γυναίκα επιστήμων, μητέρα, σύζυγος κλπ. Υπάρχει και μια, άλλη, ένα άλλο μεγάλο ένας άλλος μεγάλος γολογοθάς που είναι οι άνθρωποι που είναι χωρίς σύντροφο και χωρίς ναι. ερωτική αγάπη στη ζωή τους. Το οποίο είναι και πάρα πολύ δύσκολο γιατί κιόλας δεν το αναγνωρίζει η κοινωνία. Η κοινωνία ναι. δεν αναγνωρίζει ότι αν εσύ έχεις βιώσει τη μία ματέωση μετά την άλλη και απογοητεύονται οι ελπίδες σου, απογοητεύεσαι. Δηλαδή, χτίζεις προσδοκίες. Γίνεται μια καινούργια γνωριμία, αγάπη μου. Χτίζεις προσδοκίες ότι μπορεί να, μπορεί να είναι ο άνθρωπός μου. Μπορεί να χτίσουμε τώρα κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ γόνιμο. Και διαλύεται. Γίνεται τον κόστινγκ. Και μετά τον έχεις τον άλλον ή την αλλη και απογοητευονται οι απογοητευεσαι δηλαδη χτιζεις προσδοκιες γινεται μια καινουργια γνωριμια αγαπη μου χτιζεις προσδοκιες οτι μπορει να μπορει να ειναι ο ανθρωπος μου μπορει να χτισουμε τωρα κατι πολυ ομορφο κατι πολυ γονιμο και διαλυεται γινεται τον κοστινγκ και μετα τον εχεις τον αλλον η την αλλη να σου κάνει όρμπινγκ, να σου κάνει ζόμπινγκ και στην ουσία να σου ξαναβάζει ξανά το μαχαίρι στην πληγή. Είναι πολύ τραυματικό. Είναι όντω. Ναι. Και σου είναι εύχομαι όντως. ποτέ να μην το βιώσει. Τι ξύλο, να είστε καλά με τον κομπάρα μου, να προχωρήσετε και να μην το βιώσει. Φτάνουν αυτοί που το βιώνουν και αυτοί που το βιώνουν να το ξεπεράσουν. Και υπάρχουν δύο τρόποι να το ξεπεράσει. Ο πρώτο ο τρόπο είναι να το πάρει απόφαση ότι δεν θέλω να έχουμε σοβαρέζικε σχέσει με μαλακιστήρια του τύπου κάνω orbiting και zombing. Sorry. Γιατί είμαι μαλακιστήρια, sorry. sorry. Αυτοί που συμπεριφέρονται έτσι δεν είναι εντάξει άνθρωποι. Όχι. Σίγουρα δεν είναι. Ο σωστό άνθρωπο είναι αυτό που το ναι του είναι ναι και το όχι του είναι όχι. Είναι ξεκάθαρο μαζί σου. Και ναι, άμα θέλει, θέλει, να φύγει, παίρνει έναν τηλέφωνο, ή στέλνει ένα μήνυμα, ή ξεκαθαρίζει τα πράγματα και φεύγει και πάει στο καλό σαν κύριο. Η κυρία. Και φεύγει και τελείωσε. Ενώ όχι ξανάρχεται και πηγαίνουν έρχεται και όλε αυτέ οι βλακίε. Που αυτά είναι ψυχολογικό πόλεμο όλα αυτά τα πράγματα. Είναι, να ερχεται και ολε αυτε οι βλακιε που αυτα ειναι Λοιπόν, ε, παίρνουμε την απόφαση να βγάλουμε αυτά τα ανθρωπάρια από τη ζωή μας και ότι δεν θα ε, συμβιβαζόμαστε με ψίχουλα, με το λεγόμενο... Ξέρεις αυτό? Κιό. Υπάρχει ένας άλλος όρος, saying. Πώς το λένε, crumbing το λένε, πώς το λένε αυτό που είναι με τα ψίχουλα. Το έχω στο podcast, το ξέχασα τώρα. Υπάρχει ένας άλλος όρος πάλι που έχει να κάνει με τα ψίχουλα. Μάλιστα. Ε... Σου δίνει κάτι τη δηλαδή έτσι. Ναι, για να... ναι, ναι, τώρα το έχω στο podcast, θα το βρω να το πω σωστά. Και ψάχνει εσύ. Θα το βρω να το πω σωστά. Θα το πω σωστά. Bread crumbing. Μάλιστα. Bread crumbing. Μάλιστα. Δεν, 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 τα θέλω αυτά τα πράγματα στη ζωή μου. Να καθαρίσει ο τόπο. Αν θα μπει ένα άνθρωπο στη ζωή μου, θα μπει Τσωστά. με μπέσα, με λεβεντιά, είτε άνδρα είναι είτε γυναίκα. Θα είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρη ότι ναι, θέλω, όχι, δεν θέλω και τελείωσε. Και κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μα για να μπορέσουμε να αντέξουμε τη μοναχικότητά μα. Και να μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοναχικότητά μα σε μοναξιά. Και ψηλά ψηλά τα στάνταρτ μα. Και δεν λέω ψηλά τα στάνταρ, θέλουμε κάποιον ο οποίο να έχει οπωσδήποτε συγκεκριμένο ύψο ή συγκεκριμένη κοινωνική θέση οικονομική κατάσταση. Ψηλά τα στάνταρτ μα όσον αφορά στην ανθρωπιά. Ανθρωπιά, ανθρώπου έντιμου. Έντιμου, καλού ανθρώπου. Όχι το κάθε Ζητείται άνθρωπο. Ακριβώ. Και όταν καταφέρουμε να είμαστε καλά μόνοι μα, είναι εξαιρετικά πιθανόν την επόμενη φορά που θα γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο, τα αισθητήρια μα να λειτουργήσουν ενωρί και αν είναι ένα αξιόλογο πρόσωπο να δώσουμε μια αξιόλογη ευκαιρία, αν είναι πάλι ένα αναλυκητήριο, να πούμε όχι από την αρχή. Η γνώμη μου. Όχι, συμφωνώ. Ναι. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε επίπεδο σχέσεων. Ναι. Ότι αυτοί μπορεί να υπάρχουν. Και επειδή ακριβώ λειτουργούν μέσα σε έναν τέτοιον τρόπο, έχει, είναι, λειτουργούν λίγο για εσά σου Βάζουν διάφορα ε, έτσι, γύρω του ε, μελάνια για να μην του βλέπει, να υπάρχει μια ομιχλώδη κατάσταση να μην του ε, αναγνωρίζει. Αλλά σίγουρα δίνουν κάποιε γραμμέ που μπορεί να τι αναγνωρίσει, να, να είσαι σε επιφυλακή και με το, και με το που δεις ότι όντω συμβαίνει αυτό να βάλεις εσύ πλώρη για, για, κάτι άλλο και να τους ξεμπροστιάσεις. Κάτι που ξεχνάω να λέω είναι ότι γνωρίζω ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια. Ανθρώπους οι οποίοι βασανίζονταν από τέτοιε κακοποιητικέ συμπεριφορέ. Οι οποίοι πήραν την απόφαση να το κόψουν, να ξεκόψουν. Να καθαρίσουν δηλαδή, γιατί είναι τις εξαρτήσεις αυτά τα πράγματα. Άκου τώρα εγώ να βάζω story και να κοιτάω συνέχεια το story μου. Να δω τι, να δω τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Λοιπόν, και ε, εκ των υστέρων, είτε γνώρισαν έναν καινούριο άνθρωπο στη ζωή του με τον οποίο να ταιριάξουν και να έχουν μια υγιή σχέση, είτε ένα άνθρωπο που ήταν ήδη στο περιβάλλον του, τον οποίο δεν μπορούσαν να το δουν γιατί ήταν μπερδεμένοι με όλα αυτά. Ήταν και κατάλληλο ντέριασμα. Έχω τέτοιες ιστορίες επιτυχίες και κακώς δεν τις λέω. Πρέπει να τις λέω. Να τις λες. Να τις λέω. Για να παίρνουν κουράγιο και οι άνθρωποι που βασανίζονται και που λόγω της αυτής της ε, μοναξιάς που βιώνουμε αυτή τη, αυτά τα χρόνια που έχουμε μπει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το πρόβλημα τους είναι ότι είναι μόνοι τους, αισθάνονται μόνοι τους αλλά είναι περιτριγισμένοι από πολλούς, mm -hmm. δεν βρίσκουν το κατάλληλον τέρι γιατί όλοι προσπαθούν να αρπάξουν, είμαστε στην εποχή του γρήγορου, Πολλοί θέλουν να πάρουν απλά και να φύγουν, να ψωνίσουν, λες και είμαστε σούπερ μάρκετ. Και οι άνθρωποι που επιμένουν στις αξίες τους, στα θέλω τους, τις ηθικές τους και δεν θέλουν απλά να είναι ένα αντικείμενο που θα τους πάρουν και θα τους αφήσουν ή θα τους πετάξουν, ζορίζονται πάρα πολύ. Οπότε τέτοιες ιστορίες επιτυχίας είναι για αυτούς Ναι, ναι, θα τις πούμε λίτρωση. και άλλες φορές, θα πούμε και άλλες φορές. Είναι ελπίδα που αλίμονο αν μας φύγει κι αυτή. Όχι, Υπάρχει ελπίς. Αλλά εμείς ήδη αξιολογούμε πρώτα τον εαυτό μας ότι είμαστε αξιόλογοι άνθρωποι και δεν θα γίνουμε βορά στο κάθε ζόμπι. Γιατί αυτοί που κάνουν ζόμπι είναι σαν τα ζόμπι, σαν τους βρικόλαγες οι οποίοι έρχονται από το βαθύ παρελθόν ξανά να για να μας ρουφήξουν το αίμα. Όχι. Όχι. Θα, τους βάλω, θα βάλουμε το λαγκί να τους φάει. Λαγκί. Και τα ζόμπι να <laughs> φας, εντάξει. Εκτός από τα ποντικέα.